Και να καλησπερίσουμε, να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας, να την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η κυρία Μαρία Αντωνακάκη Χαλπατζή, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ηρακλείου με τον συνδυασμό με τον Μιχάλη Καραμαλάκη. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δικιά μας είναι η χαρά, κυρία Αντωνακάκη. Και η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε καλεσμένους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δραστήριοι σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της κοινωνικής συμμετοχής, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος προεδρεύετε και στο Σύλλογο Επισιτισμού εδώ στο Ηράκλειο Επισιτισμού και Διασκέδασης. Έχετε ασχοληθεί και με αθλητικά σωματεία όπως είναι η Καλλιπάτηρα. Βρίσκεστε και στους μέλους στην ΟΕΒΕΝΗ. Η κοινωνική σας παρουσία είναι πολύ έντονη. Είστε πολύ δραστήρια. Και το ερώτημα τώρα που φυσιολογικά μπαίνει η κυρία Αντωνακάκη είναι γιατί βάζετε και την αυτοδιοίκηση σε αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών. Γιατί μπαίνει η αυτοδιοίκηση στις προτεραιότητές σας και λέτε ναι, εγώ αυτοδιοικητικά θα διεκδικήσω την ψήφο των συμπολιτών μου. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν μια συνέχεια κάποια στιγμή. Όταν κάποιος είναι τόσο ενεργός με τα κοινά και όταν εισπράττει καθημερινά προβλήματα από κάθε κατεύθυνση, είτε επισιτισμός λέγεται, είτε αθλητικά σωματεία, είτε φιλανθρωπικά εδρώμενα, είτε οτιδήποτε έχει να κάνει τέλος πάντων με τον συνάνθρωπο, πρέπει κάποια στιγμή αυτό να το συνεχίσει με κάποιο τρόπο και να βοηθήσει από την πλευρά του, αυτοδιοικητικά εκεί τουλάχιστον που περνάνε τα περισσότερα προβλήματα του κόσμου, και να είναι δίπλα στον άνθρωπο. Γιατί με τον Μιχάλη Καραμαλάκη, είναι το. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι από τους πολύ αποτελεσματικούς ανθρώπους, ο οποίος έχει όραμα για την πόλη, ξέρει να δικεί, ξέρει να αγωνίζεται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει αυτό που θα σκεφτεί, αυτό που θα οραματιστεί να το διεκπεραιώσει άμεσα. Mm-hmm. Δεν είναι ο άνθρωπος που αφήνει κάτι στην τύχη του. Και αυτό ήταν κάτι που όταν κουβέντιασα μαζί του και με εξέφρασε την επιθυμία να είμαι μαζί του, που έκρινε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα παράγει έργο και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον τόπο μας. Mm-hmm. Άρα στους στόχους σας και στις προτεραιότητές σας είναι να αναζητήσετε και την αποτελεσματικότερη λύση σε κάποια προβλήματα. Είπατε μάλιστα ότι η αυτοδιοίκηση είναι ένας τόπος που συγκεντρώνει πολλές φορές τα προβλήματα. Το θέμα είναι να δίνει και λύσεις, κυρία Αντωνακάκη. Αυτό είναι το ζητούμενο, το να δίνουμε λύσεις. Δεν είναι απλά η καρέκλα που πρέπει να διεκδικεί κάποιος. Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι όταν κάθεται κάποιος σε μια καρέκλα, ότι όλα είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα. Mm. Όταν μπαίνει κάποιος σε ένα τέτοιο αγώνα, πρέπει να προσφέρει, πρέπει να δώσει πράγματα. Mm-hmm. Πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Mm. Δεν πρέπει μόνο να λέει είμαι κάτι κάπου. Θα πρέπει να παίρνεις πέρα στο κάθε τύπο απασχολεί, είτε την κοινωνία, είτε την πόλη που ζει, με σεβασμό πάντα. Βεβαίως, ο επικεφαλής χρειάζεται και καλούς συνεργάτες, έτσι, και την ομάδα, δηλαδή, που τον πλαισιώνει. Φυσικά, η ομάδα. Μου αρέσει αυτή η ερώτηση και την κάνω σε όλους. Πώς το βλέπετε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού σας, γιατί είστε στα κοινά, με την ευρεία έννοια, νομίζω ξέρετε πολύ καλά όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Έτσι, πώς βλέπετε το ψηφοδέλτιο της παράταξης σας? Μπορώ να σας πω ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το πώς δουλεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όσο καιρό τώρα είμαστε όλοι μαζί και πηγαίνουμε περιοδίες, αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα, ρωτάμε, καταγράφουμε, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο, βλέπω ότι όλοι οι συνυποψήφοι μου είναι τόσο πολύ δραστήριοι, ενεργοί, και ο καθένας από την πλευρά του έχει κάτι να πει και να δώσει σε αυτή την προσπάθεια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν καθημερινά και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, και βλέπω ότι δεν μπήκαν απλά για να πούνε ότι είναι υποψήφοι. Θέλουν να δουλέψουν. Mm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ποια είναι τα προβλήματα που σας λέει ο κόσμος, στις περιοδίες, στις επισκέψεις που κάνετε, δηλαδή ποια είναι αυτά που προτάσει ο απλός πολίτης? Πολλά παράπονα. Βλέπω τον κόσμο αγανακτισμένο. Βλέπω ότι θέλει κάτι να αλλάξει. Δεν είναι ικανοποιημένος με την πόλη του. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά με έχει προβληματίσει, γιατί εγώ, όσο καιρό τουλάχιστον ασχολούμαι έτσι με τα κοινά, περισσότερο επιχειρηματικά τουλάχιστον, έκανα μια καταγραφή και λόγω της δουλειάς μου, του κόσμου που άκουγα να παραπονιέται και διάφορα πράγματα που συμβαίναν στην πόλη μας, όπως ας πούμε τη στάθμευση, όπως την προσβασιμότητα, την καθαριότητα. Και νόμιζα ότι όλα αυτά ήταν μια υπερβολή. Τελικά τώρα που τα βλέπω καθημερινά και από κοντά, που ακούω τον κόσμο και βλέπω πόσο έντονοι είναι οι νέοι, πόσο δυσανασχετούν. Και πώς διαμαρτύρονται, καταλαβαίνω ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι άμεσα να τους δώσουμε λύση. Υπάρχει αίσθηση, κυρία Αντωνακάκη, ότι η αυτοδιοίκηση λίγο κοφεύει σε κάποια πράγματα, κοφεύει στα προβλήματα ή τουλάχιστον χρησιμοποιεί και ως δικαιολογία πολλές φορές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, γραφειοκρατικά προβλήματα, δεμένα χέρια από το κεντρικό κράτος. Τελικά ο ρόλος της αυτοδιοίκησης ποιος είναι?
Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα το οποίο πολλές φορές το αναρωτιέται και απλώς δημότης. Λέει, εγώ τα παράπονα μου στο δήμαρχο θα τα κάνω. Στο δήμο θα πάω. Φυσικά. Στην πόλη μέσα όλα τα προβλήματα στο δήμο θα πρέπει να καταγράφονται. Mm. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα που είναι και κυβερνητικά, τα οποία αυτά δεν είναι από εδώ, δεν διεκπεραιώνονται από εδώ. Mm. Όμως εδώ στην αυτοδιοίκηση είναι, που ο δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να ακούει, να καταγράφει και να δίνει τη λύση στα προβλήματα του κόσμου. Mm-hmm. Και εννοείται και όλη η ομάδα του. Θέλω να σταθούμε ιδιαίτερα στο κομμάτι και του εμπορικού κόσμου, αλλά και του κόσμου ο οποίος είναι στο κομμάτι της εστίασης, της διασκέδασης. Είστε χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από 2015 είστε πρόεδρος του συλλόγου εδώ στο Ηράκλειο. Άρα, αν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει τα προβλήματα αυτού του συλλόγου, είστε εσείς. Πώς αυτά τα προβλήματα μπορούν να επικοινωνηθούν με τέτοιο τρόπο στο Δήμο του Ηρακλείου, στην αυτοδιοίκηση και να δοθούν λύσεις, γιατί υπάρχουν προβλήματα όπως είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως είναι τα τραπεζοκαθίσματα, όπως είναι. Που έχουν καμιά άμεση φορά σχέση. Γίνονται και αγκάθια στις σχέσεις των δύο πλευρών. Θα σας πω, επειδή έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα το πρόβλημα της εστίασης, λόγω του ότι, όπως είπατε, είμαι πολλά χρόνια στον χώρο αυτό, αυτό που έχω συμπεράνει είναι ότι ενώ θα έπρεπε να είμαστε ο κλάδος που θα δίνανε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, λόγω του ότι επιφέρουμε τεράστια έσοδα στο Δήμο, γιατί μόνο από τους κοινόχρηστους χώρους καταλαβαίνετε πόσα ποσά δίνουμε στο Δήμο, για τη μίσθωση των εξωτερικών χώρων. Οι τιμές δεν είναι και χαμηλές, εδώ τα λέμε. τώρα ευτυχώς, μετά από μεγάλη προσπάθεια και με τη βοήθεια του κορονοϊού, καταφέραμε και τα μειώσαμε αρκετά. και ήθελα να πω ότι ήταν μια προσπάθεια όλων μας, γιατί διαμαρτυρόμασταν πάρα πολύ έντονα. Δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε με τίποτα σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις, οι οποίες είχαν συσσωρευτεί κατά την πανδημική κρίση. Οπότε ήταν ένα από αυτά που διεκδικούσαμε συνεχώς. Όμως θα πω ότι έβλεπα ότι υπήρχε γενικότερα μια απαξίωση στον κλάδο. Και αυτό με στεναχωρούσε πάρα πολύ. Δηλαδή, γινόταν διάφορα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαμε ρόλο εκεί μέσα. Θα έπρεπε να συμμετέχουμε σε επιτροπές. Θα έπρεπε να μεταφέρουμε. Να μας δίνανε το βήμα να μεταφέρουμε το πρόβλημα των επιχειρηματιών. Οι διαβουλεύσεις που όλοι λέμε δεν έγιναν και τόσο σαν κανονικές διαβουλεύσεις. Ακριβώς. Δηλαδή, το μόνο που ξέρανε ήταν να γίνονται ελέγχοι καθημερινοί σε όλους τους συναδέλφους. Δεν μας δίνανε λύση ό,τι αφορά τη μελέτη. Το πώς θα είναι η καλεστησία της πόλης πάντα παράλληλα με τις επιχειρήσεις μας για τους εξωτερικούς χώρους. Πώς θα τους εκμεταλλευτούμε σωστά. Που να μην προκαλούμε κι εμείς από την πλευρά μας. Γιατί όταν δεν υπάρχει κάποια μελέτη, κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο το οποίο θα ακολουθήσουμε, όταν υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες για να τις περάσουμε, θα πρέπει να περάσουμε μέσα από πολύ μεγάλες γραφειοκρατίες, όπως είπατε. Παράδειγμα, την αρχαιολογία, θα κάποιες επιτροπές, το ΣΥΠΟΘΑ, διάφορα, τα οποία αυτά ήταν πάντα δεσμευτικά και δεν μας βοηθούσαν. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι και ένα στοίχημα, φαντάζομαι, για την πόλη, η επιχειρηματικότητα να αποκτήσει μια, αυτό που λέμε, ομοιόμορφη εικόνα, ακόμα και σε απλά πράγματα, στις τέντες, στις. Μα αυτό είναι το ζητούμενο, το πώς θα είναι όλες οι επιχειρήσεις μας καλέσθητες, οι εξωτερικοί μας χώροι. Και πώς δεν θα ενοχλούμε βέβαια, ούτε θα προσβάλλουμε τα μνημεία που είναι κοντά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το Ηράκλειο είναι μια ιστορική πόλη, mm-hmm. η οποία έχει πάρα πολλά μνημεία. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, οι οποίοι δεν πρέπει να τους προσπερνάμε. Από εκεί και μετά όμως, αν δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο που σας είπα, mm-hmm. που εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιμένουμε, δεν φτάνει μόνο να έχουμε πλακόστρωτα και να φτιάχνουμε δρόμους. Θα πρέπει να δίνουμε λύσεις και στο πρόβλημα. Και στο πρόβλημα των χώρων, και στο πρόβλημα της στάθμευσης, και στο πρόβλημα το πώς θα πηγαίνουν οι άνθρωποι κοντά στις επιχειρήσεις μας. Δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Γενικότερα υπάρχει μια άναρχη πόλη. Γιατί, και το κρατάω αυτό που λέτε, γιατί το Α και το Μέγα σε μια πόλη είναι η εικόνα της. Ακριβώς. Και όταν δεν βλέπουμε οι επιχειρήσεις να έχουν μια ομοιόμορφη εικόνα, και δεν φταίνει οι επιχειρήσεις γι' αυτό, όταν δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός και ένας μπούσουλας και ένα σχέδιο για το πώς πρέπει να είναι η πόλη, πριν συζητούσαμε πριν λίγο για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας. Πώς όλα αυτά θα τα συζητάμε, αν δεν βάλουμε στην κουβέντα και αυτούς που αφορούν άμεσα, τους επιχειρηματίες, τον κόσμο που ζει και δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο. Μα εμείς είμαστε που ζούμε τις περισσότερες ώρες και δουλεύουμε στην πόλη. Mm. Πολλές φορές τα επιχειρήσεις είναι 24 ώρες την ημέρα ανοιχτές. Mm-hmm. Για το κυκλοφοριακό κομμάτι, υπάρχει σωστή συνεργασία και διαβούλευση με τον επιχειρηματικό κόσμο και τον Δήμο Ηρακλείου. Και εντάξει, έχουμε δει και κάποια έργα, κάποιες παρεμβάσεις, αναπλάσεις, πεζοδρόμους. Υπάρχει μια φιλοσοφία να φύγουν λίγο τα οχήματα από το κέντρο. Αυτό βοηθάει την εμπορική και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην πράξη, εννοώ. Έτσι, για να φύγουν τα οχήματα από το κέντρο, θα πρέπει να δώσουμε και λύσεις όμως. Ναι. Είτε με τα δημοτικά πάρκινγκ, είτε με κάποιους άλλους τρόπους να μπορούν να σταθμεύουν. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχει συνεχώς το πρόβλημα και πολλοί το σκέφτονται να κατέβουν και στο κέντρο που θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, ακόμα και για τα μηχανάκια. Πιστέψτε με, πολλές φορές, εγώ που οδηγάω και μηχανάκι, δεν βρίσκω να αφήσω το μηχανάκι μου. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα σοβαρό στο κομμάτι αυτό και θα πρέπει είτε με τα πάρκινγκ να δώσουμε λύση, είτε με το να δημιουργήσουμε
κάποια πάρκια και ακόμα και υπόγεια αν χρειαστεί. Και μάλιστα είναι και μέσα στο πρόγραμμά μας αυτό, mm-hmm. να γίνει κάτι τέτοιο, εφόσον βέβαια το επιτρέπουν και η πολεοδομία και η αρχαιολογία, γιατί θα δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό. Ναι, γιατί η θέση στάθμευσης, το λέω και το ξαναλέω αυτό για το Δήμο Ηρακλείου, η θέση στάθμευσης στο κέντρο της πόλης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, νομίζω, για τον επισκέπτη. Μα να πούμε ότι ο κόσμος γενικότερα και με την οικονομική κρίση που διανύουμε και ζορίζεται γενικότερα. Και ακόμα και αν θέλει να πάει σε ένα εστιατόριο κάπου, όταν ξέρει ότι θα πληρώσει και πάρκινγκ, και με την ώρα και πολλές φορές το πάρκινγκ μπορεί να πάει και 10 και 15 ευρώ, Βέβαια. Σου λέει προτιμώ να πάω κάπου περιφερειακά. Να μείνω εκεί, να μείνω στο σπίτι μου ή να παραγγείλω κάτι στο σπίτι μου. Ναι. Αυτά όλα είναι. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Καθαριότητα, πού βρισκόμαστε, κύριε Αντωνακάκη, γιατί και τις επιχειρήσεις ιδίως τις επηρεάζει πολύ. Αυτό είναι ένα κομμάτι πραγματικά το οποίο πρέπει να είναι στις προτεραιότητές μας. Γιατί εγώ θα σας πω ακόμα κάτι το οποίο το ζω και στην επιχείρησή μου πολλές φορές μπροστά που βλέπω παιδιά να πηγαίνουν, να βγαίνουν εργαζόμενοι από τις επιχειρήσεις εστίασης και να έχουν τους κάδους στην πλάτη με τα σκουπίδια, να τους πηγαίνουν σε μία απόσταση ακόμα και δεν ξέρω πόσα μέτρα, 500 μέτρων, προκειμένου να αφήσουν τα σκουπίδια. Ενώ θα μπορούσαν να έχουν τοποθετηθεί κάδι σε πιο κοντινά σημεία, και όχι να βλέπουμε τώρα τέτοιες καταστάσεις να περνάει ο ένας μπροστά από το μαγαζί του άλλου και να είναι με τα σκουπίδια στην πλάτη και να δημιουργείται αυτή η δυσοσμία. Ή να βλέπουμε να τρέχουν κάτω τα σκουπίδια και να είναι τα δέσποτα, σκυλιά να τρέχουν τα οποία είναι πεινασμένα, και δεν υπάρχει μια μέρη ακόμα και για αυτά να τα πάνε σε ένα κοινοκομείο που καταλαβαίνετε πόσο. Και αυτά πρέπει να ζήσουν με κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν όλα αυτά το ένα δημιουργεί πρόβλημα με το άλλο. Συνδέονται όλα αυτά. Όλα αυτά συνδέονται. Είναι ένας κύκλος, η καθαρή πόλη, αλυσίδα. Τα δέσποτα και πόσο φερόμαστε και πόσο, με τον πολιτισμό φερόμαστε. Δηλαδή τον πολιτισμό μας αυτό το πώς είμαστε στα δέσποτα, στους εργαζόμενους και πώς αυτοί ταλαιπωρούνται από αυτή την καθημερινότητα που περιγράφεται. Είναι καθαρή πόλη το Ηράκλειο? Γιατί θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της καθαριότητας. Δεν θέλω να ακυρώνω την προσπάθεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής στο κομμάτι της καθαριότητας, γιατί έχουν γίνει πράγματα. Mm. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα στην καθαριότητα, όμως πρέπει να γίνουν και άλλα. Okay. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Δηλαδή, ένα, ας πούμε, υπογειοποίηση των κάδων που κατά καιρούς λέμε, και εκεί υπάρχει το θέμα πάλι με την αρχαιολογία, που δεν είναι εύκολο να το προσπεράσουμε, θα είναι μια λύση. Mm-hmm. Διότι θα είναι κλειστοί κάδοι, δεν θα βλέπουμε τσάντες απ' έξω. Θα υπάρχει κάποιος τρόπος να τα βάζουμε κι εμείς οι καταστηματάρχες συγκεκριμένες ώρες. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνεται ακόμα και διαλογή των βιοποβλήτων, ακόμα και από τα μαγαζιά μας, αλλού ο καφές, αλλού τα αποφάγια. Δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, προκειμένου η πόλη μας να διατηρείται καθαρή και να μην έχουμε αυτά που σας είπα. Ναι. Κυρία Αντωνακάκη, βεβαίως, Δήμος Ηρακλείου, ένα μεγάλο κομμάτι είναι και η Ήπαιθρος, η ενδοχώρα, έτσι, αγροτικές περιοχές. Τι μπορεί να υποσχεθεί η παράταξή σας για την ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου? Θέλω να πω ότι και στην ενδοχώρα βλέπω ότι υπάρχει έλλειψη υποδομών. Δηλαδή, ακόμα βλέπω και από τα προάστια μας, τα οποία είναι εκτός Ηρακλείου, αλλά μέχρι και τα χωριά που λέμε, ότι υπάρχουν στοιχειώδες ανάγκες. Δηλαδή, υπάρχουν χωριά τα οποία δεν έχουν καν πλακόστρωτα, είναι σπασμένα τα πεζοδρόμια τους, δεν έχουν αυτό που είπαμε πριν, κάδους, να είναι και αυτά καθαρά. Ναι. Δεν υπάρχει υποδομή ό,τι αφορά παιδικές χαρές για τα παιδιά τους, παρά μόνο κάτι αυλές σχολείων. Που εκεί τα παιδιά, πόσα παιδιά να μπουν σε μια αυλή σχολείου, ενώ θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί ωραίες παιδικές χαρές ή κάποια σημεία τα οποία αθλητικών υποδομών, τα οποία εκεί θα μπορούσαν να αθληθούν, που είναι παιδί αυτό το πράγμα. Και ως μέλος του Συλλόγου Καλλιπάτηρα γνωρίζετε και πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της άθλησης και πώς ο αθλητισμός είναι. Είναι μέρος... διέξοδο για τα παιδιά καταρχήν αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρχουν. Mm-hmm. Άρα και το κομμάτι των αθλητικών υποδομών μπαίνει στο επίκεντρο του προγράμματος. Είναι και το κομμάτι των αθλητικών υποδομών και το κομμάτι των πλακοστρώσεων. Κάποια χωριά είναι γραφικά τα οποία μπορούν να ταχθούν σε προγράμματα και να γίνουν πάρα πολύ ωραία. Όπως βλέπουμε, ας πούμε, τις Αρχάνες που είναι πλακοστρωμένες ή κάποια άλλα χωριά έτσι, περιφερειακά τα οποία έχουν έτσι, ένα παραπάνω πολιτισμό και δείχνουν. Αναδειχθεί ακριβώς. Είναι και τουριστικό ενδιαφέροντος που έχουν πάρα πολύ ωραία μνημεία. Τα οποία αυτά πρέπει να τα αναδείξουμε. Όπως πρέπει να αναδείξουμε και μνημεία τα οποία υπάρχουν στην πόλη μας μέσα. Yeah. Υπάρχουν παραδοσιακά, παλιά σπίτια τα οποία αυτά μπορούμε να τα αναδείξουμε. Κυρία Τανακάκη, τι ονειρεύεστε για το Ηράκλειο? Για το Ηράκλειο που θέλετε να αφήσετε, εφόσον λοιπόν εκλεγείτε κι εσείς και η παράταξή σας, τι ονειρεύεστε για την επόμενη πενταετία? Θέλω να δω το Ηράκλειο να γίνει μια πόλη πρότυπο, μια ευρωπαϊκή πόλη, η οποία να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από τις άλλες πόλεις, να είναι ξεχωριστή, να είμαστε περήφανοι που ζούμε στο Ηράκλειο και να μην είμαστε απλά ένα σημείο το οποίο περνάει ο κόσμος και φεύγει, να μένει στην πόλη μας. Mm-hmm. Να έχει ενδιαφέρον να μείνει. Όχι μόνο για την γνωσό και τα μουσεία μας, που έχουμε τόσο ιστορικά να δείξουμε, αλλά να έχει ενδιαφέρον και να παραμείνει, να κάνουν διακοπές, να είναι ένας προορισμός γαστρονομικός, να δείξουμε τα μοναστήρια μας που είναι πάρα πολλά, να αναδείξουμε τις εκκλησίες μας,
οτιδήποτε έχει να κάνει με τον πολιτισμό μας. Που αυτό πραγματικά ο κόσμος το έχει ανάγκη. Και κυρίως οι ξένοι επισκέπτες που ακούνε τόσα πολλά. Και να λέμε το Ηράκλειος μια όμορφη πόλη, γιατί δεν έχει μείνει ως αποτύπωμα η όμορφη συνείδηση, πόλη. Ναι, περισσότερο, δυστυχώς όχι. Όχι των κατοίκων εμάς, όσων εργαζόμαστε εδώ ή ζούμε στο Ηράκλειο, αλλά των επισκεπτών. Είναι θέμα υποδομών και είναι θέμα οράματος. Θεωρώ ότι ο Μιχάλης Καραμαλάκης έχει τη δυνατότητα να καταφέρει πολλά πράγματα μαζί με την ομάδα του. Εμείς έχουμε τη διάθεση να δουλέψουμε, θέλουμε να προσφέρουμε στην πόλη μας, σεβόμαστε την πόλη μας. Εξάλλου ζούμε καθημερινά το κάθε τι που προκύπτει και καταγράφουμε και λόγω, σας είπα, και της δουλειάς μας, αλλά και γενικότερα. Ξέρουμε τι θέλει ο πολίτης, προκειμένου να είναι ευχαριστημένος. Άρα λοιπόν το μόνο που μένει είναι να κάνουμε το έργο μας πράξη. Κυρία Τονακάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή δύναμη στον αγώνα που δίνετε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να το πω και αυτό στον αέρα.